σημαντικό έργο εδώ με το Μαλεβίζι για το γάζι. Ένα σημαντικό έργο που πάνω απ' όλα ανήκει στους πολίτες. Όπως πολύ σωστά αναφέρει και ο Δήμαρχος, και αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, τον Μενέλο Μποκέα, τη Δημοτική Αρχή, όλοι τους εργαζόμενους, γιατί προετοίμασαν, διεκδίκησαν αυτό το έργο και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε και χρηματοδοτικά για την υπογειοποίηση της ΔΕΗ. Από την πλευρά τη δική μας, μόνο συγχαρητήρια θέλω να δώσω σε όλους τους ανθρώπους και να πω σήμερα ότι αλλάζει με το έργο αυτό και το επόμενο που έρχεται από τον Τρίτσι, αλλάζει κατηγορία η ευρύτερη περιοχή εδώ του Γαζίου. Συγχαρητήρια σε όλους. Μια και αναφερθήκατε και στο έργο του Τρίτσι, πού βρισκόμαστε τώρα? Είμαστε στις τελικές εγκρίσεις για τη δημοπράτηση του έργου. Είναι εγκεκριμένες οι χρηματοδοτήσεις για 5 Δήμους στην Κρήτη με 25 εκατομμύρια. Προχωρούν μία-μία η δημοπρασία και από την πλευρά τη δική μας υπάρχει μία γραφειοκρατία για καθυστέρηση και με αρχαιολογικές υπηρεσίες, όμως ξεπλογάρονται και πάντα μαζί με τις δημοτικές αρχές για την ποιότητα των πολιτών, να έχουμε μια άλλη καλύτερη ποιότητα για τους πολίτες, να έχουμε αυτά τα έργα τα οποία είναι αισθητικές παρεμβάσεις που πραγματικά αλλάζουν τις όψεις, αλλάζουν όλους τους δρόμους που γίνονται. Είναι μια ιστορική μέρα για το γάζι, για το Μαλεβίζι. Το γάζι αλλάζει, το Μαλεβίζι μεγαλώνει. Υπογράφουμε τη σύμβαση για την Ελευθερίου Βενιζέλου, το τμήμα του 1,6 χιλιόμετρων. Ενός έργου που ουσιαστικά έρχεται να αλλάξει τον τρόπο ζωής, την ποιότητα ζωής στην πόλη μας, με ουσιαστική εφαρμογή στην πράξη του σχεδίου πόλης, με ένα δίκτυο κοινόχρηστων χώρων που μπορεί να δώσει πρόσβαση ισότιμη σε όλους τους χρήστες, όλους τους δημότες, σε όλους τους πολίτες, με αντιπλημμυρική θωράκιση σε όλο το δίκτυο, με νέα φύτευση, με φωτισμό ασφαλή, με κυκλικούς κόμβους και με όλες εκείνες τις απαραίτητες παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια σύγχρονη πόλη. Ένα δύσκολο έργο, ένα έργο που πραγματικά αγωνιστήκαμε από την πρώτη στιγμή και για να μελετήσουμε από το μηδέν και για να εγκριθεί, να οριμάσει, για να χρηματοδοτηθεί βεβαίως, με μια χρηματοδότηση πάρα πολύ σημαντική για το Δήμο, πλάι σε Μητροπολιτικούς Δήμους, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, και για ένα έργο που πρέπει να διευκρινίσουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει ένα τμήμα του, ένα μικρό τμήμα που συγκεκριμένα στο τμήμα Ανόδου ή στον κόβο Τζολάκη, όπως είναι γνωστό, με χρηματοδότηση από τα ανταποδοτικά του ΑΔΜΙΕ. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τη σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα όμως μας δίνει, αν θέλετε, και μεγαλύτερη όθηση να προχωρήσουμε με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια συνέπεια, με χαμηλούς τόνους, με συνεργασία. Είναι ένα έργο που για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και μέσα στο χρονοδιάγραμμα απαιτείται αφενός η πολύ καλή προετοιμασία από τη δική μας τη μεριά και η άψογη, η άρτια εκτέλεση από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους, από τον εργολάβο, την τεχνική υπηρεσία, την περιφέρεια Κρήτης, αλλά εμείς ζητάμε και την συνεργασία των δημοτών που επηρεάζονται από αυτό το έργο, που σήμερα καλούνται να σηκώσουν και αυτοί μαζί μας το βάρος της υλοποίησής του, που όμως μετά την ολοκλήρωσή του θα αλλάξει πραγματικά προς το καλύτερο την ποιότητα ζωής όλων, και αυτών που ζουν στην περιοχή, αλλά και αυτών που διέρχονται, των επισκεπτών, των τουριστών, των χιλιάδων διερχόμενων οδηγών που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη οδική αρτηρία και που σήμερα σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται σε έναν δρόμο σύγχρονο, σε έναν δρόμο ασφαλή. Πολλά τα δυστυχήματα, πολλά τα ατυχήματα, συνθήκες οδικής ασφάλειας που δεν ταιριάζουν σε ένα σύγχρονο δήμο, σε μια σύγχρονη πόλη, και βεβαίως ένα δίκτυο που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες δεν είχε γίνει καμία παρέμβαση. Άρα λοιπόν ξεκινάμε όλοι μαζί, αυτός είναι ο στόχος, να υλοποιήσουμε το έργο αυτό μαζί με τους δημότες μας, μαζί με τις υπηρεσίες, βήμα-βήμα, όπως το πετύχαμε και μέχρι σήμερα με τη συνεργασία πάρα πολλών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτή τη φάση για όλη τη συνέργεια, για όλη τη συνεργασία, τις αρμόδιες υπηρεσίες, πέρα από την τεχνική μας υπηρεσία και τους ανθρώπους που θα πούμε και αναλυτικά στην παρουσίαση, την Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα τον Περιφερειάρχη για τη συνεχή του στήριξη σε όλα τα βήματα που κάνουμε στο Δήμο, αλλά και για αυτό το έργο ιδιαιτέρως, με τη χρηματοδότηση περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για την υπογειοποίηση του δικτύου, τους υπηρεσιακούς παράγοντες περιφέρειας, της ΠΕΧΟ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και όλους τους συνεργάτες μελετητές που δούλεψαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Τους αιρετούς, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τουπετούση, γιατί μαζί ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και βεβαίως όλη την δημοτική μας ομάδα, τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και την αντιπολίτευση που ο καθένας με τον τρόπο του στήριξε την πορεία μέχρι τώρα αυτού του έργου. Κύριε Δημάρχε, το έργο πότε θα ξεκινήσει μετά την υπογραφή της σύμβασης εργασίες? Έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία των εργοταξιακών κυκλοφοριακών μέτρων που είναι απαραίτητα. Έχουν γίνει ήδη πρώτες πρόδρομες μελέτες για τα εργοταξιακά. Και ο στόχος είναι αρχές του φθινοπόρου, Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, να μπορούν να ξεκινήσουν και οι άμεσα εργασίες. Απαιτείται, όπως και σε κάθε έργο, αλλά ειδικά σε αυτό το έργο, απαιτείται πολύ καλός συντονισμός και άλλων φορέων, όπως είναι ο ΔΔΕ, αλλά και οι υπάροχοι κινητής τηλεφωνίας. Απαιτείται προσοχή σε αυτό το τμήμα, καθώς διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στον κόμβο μέχρι σήμερα εξαιτίας αυτής της συνεργασίας που έγινε με προβληματικό τρόπο. Άρα λοιπόν εγώ θα ζητήσω και από αυτούς να συντονιστούμε όλοι μαζί για να μπορέσει το έργο να προχωρήσει αυτό απρόσκοπτα, χωρίς καθυστερήσεις, με όφελος για όλους. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για το Μαλεβίζι και για το Γάζι. Είναι ο δρόμος που συνδέει την πόλη του Ηρακλείου με την πόλη του Γαζίου. Αυτός ο δρόμος θα είναι ένας σύγχρονος δρόμος με μία λουρίδα ανακατεύθυνση και ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο και αστικό εξοπλισμό και αστικό πράσινο με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές οδικής ασφάλειας αλλά και εξυπηρέτησης των πολιτών δημοτών γύρω από το δρόμο. Όλη αυτή η περιοχή που εξελίσσεται σε μία σύγχρονη πόλη θα έχει έναν οδικό άξονα με τις καλύτερες προδιαγραφές. Πρόκειται τώρα για ένα έργο πιλότο, ένα έργο φάρο για τα ζητήματα οδικής ασφάλειας στην περίπτωση του Δήμου Μαλεβιζίου. Μιλάμε για την καρδιά της πόλης, όπου αλλάζει πλήρως τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε μια κατάσταση ελεύθερου οδοστρώματος με μεταβλητές συστηματικά σε σχέση με το πλάτος της οδού, με μη σταθερά ερίσματα, με επικίνδυνες διασταυρώσεις, με πάρα πολλά στοιχεία που προβληματίζουν. Και κυρίως ένα, έχουμε χώρο μόνο για το αυτοκίνητο. Αυτό είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Αυτό είναι κάτι που αλλάζει και θα δημιουργήσει και θα λέγαμε μια διαφορετική εικόνα για το μέλλον της ευρύτερης περιοχής, διότι πλέον έχουμε αποκλειστικό, διακριτό και ασφαλή χώρο για όλα τα μέσα, για τον πεζό, για τον ποδηλάτη, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τη στάθμευση και φυσικά για την κυκλοφορία των οχημάτων. Και αν μου επιτρέπετε, είναι και μία από τις περιπτώσεις που θα λέγαμε ότι είναι ένα έργο που διδάσκει. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Έχουμε συνηθίσει να ακούμε πολλές φορές ότι πώς θα αλλάξει η οδική ασφάλεια, πώς θα αλλάξουν τα τροχαία. Θα αλλάξουν από τις τάξεις. Θα αλλάξουν αν τα παιδιά μας μάθουν με έναν αλλιώτικο τρόπο να συμπεριφέρονται στον δρόμο. Όμως πώς να μάθουν να συμπεριφέρονται αλλιώς όταν τους λέμε χρησιμοποίησε τη διάβαση, χρησιμοποίησε το πεζοδρόμιο και δεν υπάρχουν? Πλέον αυτό αλλάζει. Και αλλάζει για τον κεντρικό δρόμο της περιοχής που ζουν. Ως εκ τούτου μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε πλέον ένα χώρο, ένα testbed που μπορούμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά που θα μπορούν να διδάσκονται μέσα στις τάξεις και να μπορούμε να τα δούμε πεδίο εφαρμογής και να δούμε και καλύτερους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή του Μαλεβιζίου και του Ηρακλείου φυσικά και της ευρύτερης περιοχής.